δεν άντεξε την απόρριψη από το κορίτσι που αγαπούσε εδώ και 10 χρόνια και προτίμησε να βάλει τέλος στη ζωή του, 29χρονος κατάδικος από τη Ρουμανία. Ήταν γύρω στις 9 το πρωί, όταν ο κατάδικος βρέθηκε λιπόθυμος στο κελί του. Του παρασχέθηκαν άμεσα ρεπόρτες βοήθειας από τους ιατρικούς λειτουργούς και τους νοσηλευτές του τμήματος των φυλακών και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το τμήμα των φυλακών ενημέρωσε άμεσα την οικογένειά του και την αστυνομία, η οποία απέκλεισε το δεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή οφείλονται στην απογοήτευσή του από τον πρόσφατο χωρισμό του με τη συμβία του, με την οποία είχε σχέση 10 χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Σιβία επισκεπτόταν συχνά το κατάδικο στις κεντρικές φυλακές, όταν αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό και σταμάτησε να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του, χωρίς να του δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Ο 29χρονος εξέτειε ποινή φυλάκισης 3 ετών για υπόθεση κλοπής και διάρρηξης οικίας και του είχε απομείνει ακόμα ένας χρόνος για να αποφυλακιστεί. Στην ανακοίνωσή του, το τμήμα φυλακών εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του, τη συμπαράσταση και τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος.